Αυγά, ντομάτες και μπουκάλια νερού έριξαν χθες το βράδυ Τούρκοι διαδηλωτές στο κτίριο του Ολλανδικού Προξενείου που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, η επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον της διπλωματικής αποστολής της Χάγης ήταν λανθασμένη, καθώς ο στόχος τους ήταν το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας που βρίσκεται μερικά μονομέτρα παρακάτω. Την εκδήλωση διοργάνωσαν μέλη του εθνικιστικού κινήματος των Γκρίζων Λύκων με σκοπό την καταδίκη των βομβαρδισμών που εξαπολύει η Ρωσία εναντίον της τουρκόφωνης μειονότητας της Συρίας. Απευθύναν μάλιστα προσκλήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας όμως διαφορετική διεύθυνση από εκείνη που επρόκειτο να συγκεντρωθούν. Όπως γράφει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, παρά το γεγονός ότι στην είσοδο της Ολλανδικής αντιπροσωπείας είναι εμφανές το εθνόσημο της χώρας, κανείς δεν αντιλήφθηκε το σφάλμα. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του Γενικού Πρόξενου της Ολλανδίας στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter. Οργισμένοι Τούρκοι διαδηλωτές μας μπερδεύουν συχνά με τους γείτονές μας. Όπως απόψε, που πέταξαν αυγά. Ο τουρκικός τύπος σχολιάζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι εθνικιστές της Τουρκίας μπερδεύονται. Στις 4 Ιουλίου, ομάδα εθνικιστών διοργάνωσε αντίπεινα για την καταστολή κατά της μουσουλμανικής μειονότητας της Κίνας. Επιτέθηκαν σε Κορεάτες τουρίστες στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, αφού τους πέρασαν για Κινέζους.